Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Το 2021, κυρίες και κύριοι, είχαμε την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ένα χρόνο αργότερα, το 2022, θυμηθήκαμε τα τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Φέτος, το 2023, συμπληρώνονται επίσης 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης, από τη Συμφωνία της Λοζάνης, μια συνθήκη που καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά όχι μόνο, καθόρισε την ευρύτερη περιοχή, το στάτους της ευρύτερης περιοχής, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Με αφορμή αυτή την επέτειο, δύο ακαδημαϊκοί, ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι και υφυπουργός παιδείας και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και ο Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συνέγραψαν μια πολύ ενδιαφέρουσα πραγματεία, ένα δίτομο έργο, σας το δείχνω, αν μπορεί να μας το δείξει και ο σκηνοθέτης μας στον αέρα, γιατί έχει σημασία, το οποίο βγαίνει με την Κυριακή σε δύο Κυριακές, η καθημερινή μαζί με το έντυπό της, την εφημερίδα της. Το διέτρεξα το έργο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι δεν το έχετε προμηθευτεί, νομίζω αξίζει να βρίσκετε στην βιβλιοθήκη σας. Έχω την εντύπωση, για να κάνω και ένα σχόλιο, ότι η εργασία είναι πάρα πολύ σπουδαία, η έκδοση θα μπορούσε να είχε και λίγο καλύτερο χαρτί. Λοιπόν, με αφορμή αυτή την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία μας ταλανίζει και σήμερα και την οποία πολλές φορές επικαλέστηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, θέλει να την αναθεωρήσει μέσα σε ένα θολό τοπίο, δεν ξέρει και ο ίδιος τι θέλει από όλα αυτά να αναθεωρήσει, βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με τις υποχωρήσεις που κάνει αυτός εναντίον του οποίου επιτίθεται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε ορισμένα σημεία, διότι όλη τη συνθήκη και όλες τις παραμέτρους της συνθήκης είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε σε μια εκπομπή 55 λεπτών. Θα δούμε ορισμένα σημεία ενδιαφέροντα με τους δύο ακαδημαϊκούς που έκαναν αυτή την εργασία. Είναι, όπως σας είπα, ο κύριος Συρίγος Ιφκή, ο κύριος Αντώνης Κλάψης, ο οποίος είναι στην οθόνη μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη, πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Είμαι αντικειμενικός. Αν ήταν να πω κάτι, νομίζω είναι πολύ αξιόλογη η εργασία σας και επειδή έχω ξαναδιαβάσει για αυτά τα ζητήματα, τα λέτε πάρα πολύ, με πάρα πολύ καλό τρόπο, με μια τάξη, μια σειρά, γιατί όποιος προσέγγιζε μέχρι σήμερα την συνθήκη της Λοζάνης χανόταν μέσα σε λεπτομέρειες και σε διάφορα έτσι, στοιχεία τα οποία πολλές φορές του φαίνονταν και λεπτομέρειες που δεν χρειάζονταν. Η συνθήκη λοιπόν της Λοζάνης υπογράφηκε τελικά τον Ιούλιο του 23, όπως σας είπα. Έχει 143 άρθρα, όπως μας υπενθυμίζουν οι δύο καθηγητές, και χωρίζεται και σε 5 μέρη. Λοιπόν, εκείνο που θα σας θέσω μερικές ερωτήσεις μέχρι να έρθει και ο κύριος Συρίγος και να περάσουμε και στο πιο πολιτικό. Εκείνο που λέτε και εσείς στην αρχή και σε άλλες του εργασίες ο κύριος Συρίγος επισημαίνει, είναι ότι από τη συνθήκη από την ανακοχή του Μούδρου μέχρι που καταλήφθηκε, ας το πω έτσι, από συμμαχικά στρατεύματα η Κωνσταντινούπολη, από γαλλικά κυρίως, συνέβησαν διάφορα γεγονότα τα οποία αφύπνισαν τους Τούρκους. Ενώ οι Τούρκοι ήταν χωρισμένοι στους Τούρκους του Σουλτάνου και στους Τούρκους του Κεμάλ, μάλιστα ο κύριος Συρίγος σε μια άλλη του εργασία, έτσι κατάλαβα εγώ, αφήνει υπονοούμενα ότι ενδεχομένως, εάν δεν υπήρχε αυτή η κατάληψη, τα πράγματα στην εσωτερική ισορροπία να έγιναν υπέρ του Σουλτάνου και άρα να είχαμε άλλη εξέλιξη. Πείτε μας, είναι και η δική σας εκτίμηση η ίδια, δηλαδή αυτή η κατάληψη ή και άλλα γεγονότα που θα μας υπενθυμίσετε, επέδρασε τόσο καταλυτικά στην αφύπνισή τους και στο να γύρει πλάστιγκα υπέρ των Νεότουρκων και κατά του Σουλτάνου? Νομίζω ότι ήταν όντως καθοριστική σημασία αυτά τα γεγονότα. Το πρώτο είναι η διασυμμαχική κατοχή στην Κωνσταντινούπολη, την οποία οι Τούρκοι την εξέλαβαν ως περίπου ένα χτύπημα στην καρδιά του πυρήνα της πατρίδας τους.
είχε πια αποφασιστεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαμεληζόταν. Είχε ήδη χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της κτίσεις, είχε προδιαγραφεί ότι θα έχανε τις αραβικές της επαρχίες, αλλά οι Τούρκοι εθνικιστές δεν ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν την απώλεια εδαφών είτε στην Ανατολική Θράκη και πρωτίστως στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Μικρά Ασία. Και έτσι, τόσο η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, όσο και η απολύβαση αγρότερα του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το Μάιο του 1919, έδωσαν στους Τούρκους εθνικιστές μία περαιτέρω όθηση και τους κατέστησαν περίπου τους πρωταγωνιστές στο πολιτικό παιχνίδι της Τουρκίας. Τους ανέδειξαν δηλαδή περίπου στους υπερασπιστές της ενότητας της τουρκικής πατρίδας, έτσι όπως εκείνοι την αντιλαμβάνονταν. Και όταν έλεγαν τουρκική πατρίδα, εννοούσαν τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, αλλά και άλλες περιοχές πέραν αυτής. Εννοούσαν ότι οι περιοχές αυτές θα έπρεπε όχι μόνο να μείνουν πια στα χέρια των Τούρκων, αλλά να εκτουρκιστούν και πλήρως από εθνολογική πια άποψη. Άρα να υπάρξει ένα είδος εθνοκάθαρσης ή ακόμα και γενοκτονίας, ούτως ώστε η Τουρκία να εγκαταστεί ένα εθνικά ομοιογενές κράτος. Δεν είναι τυχαίο και το σύνθημα που χρησιμοποίησαν οι Κεμαλικοί, που ήταν η Τουρκία στους Τούρκους. Δεν σημαίνει μόνο ότι θα έπαιρναν στα χέρια τους την οικονομία, που βρισκόταν έτσι κι αλλιώς επί αιώνες στα χέρια των χριστιανικών πληθυσμών, αλλά πολύ περισσότερο ότι θα εξεδίωκαν αυτούς τους πληθυσμούς προκειμένου να επιτύχουν αυτή την εθνική ομογενοποίηση δια της βίας. Το άλλο σημείο που μου προκαλεί εντύπωση και ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι από τις τέσσερις συμφωνίες που υπογράφηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή με τη Γερμανία στις Βερσαλίες, την Αυστρία στον Άγιο Γερμανό και τη Βουλγαρία στον Αιγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις Εύρες, η μόνη που δεν εφαρμόστηκε ήταν η συμφωνία με την Τουρκία, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις Εύρες. Ναι, αυτό πράγμα. Πιστεύετε. Ορίστε. Πράγματι, όπως αυτό λέτε. Πιστεύετε. Υπήρχε και μια άλλη συνθήκη όμως, συνθήκη του Τριανών με την Ουγγαρία, γιατί η Αυστρία και η Ουγγαρία πέρασαν από ναι, ναι, σωστά, συνθήκες. Σωστά. Αυτό πιστεύετε οφείλεται στην αφύπνιση, όπως είπατε και εσείς, των Τούρκων, ή υπήρξαν και κάποιες σκέψεις των συμμάχων που ενδεχομένως και να μην ήθελαν τόσο πολύ την συμφωνία με τις Εύρες, διότι η συμφωνία με των Σεύρων διαμέλιζε, τελείωνε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ορισμένες εκκρεμότητες, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, που ρυθμίστηκαν και στη Λοζάνη, ενδεχομένως να τότε, εάν δηλαδή εφαρμοζόταν η συνθήκη των Σεύρων, αυτές να έμεναν μετέωρες. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η συνθήκη των Σεύρων έδινε μια γενικότερη διευθέτηση του ανατολικού ζητήματος. Δεν αφορούσε μόνο ελληνικού ενδιαφέροντος ζητήματα. Εμείς εστιάζουμε σε αυτά. Αλλά αν κάποιος τη μελετήσει, θα διαπιστώσει ότι τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος δεν ήταν ούτε τα περισσότερα, ούτε απαραίτητα τα σημαντικότερα. Όχι απλώς διαμέλιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά δημιουργούσε ένα νέο Οθωμανικό τουρκικό κράτος, το οποίο θα ήταν εξαιρετικά μικρό σε έκταση και εγκλωβισμένο στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, σχεδόν χωρίς να έχει πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, διότι εκτός από την ελληνική ζώνη της Σμύρνης προβλεπόταν να υπάρχουν και μια ιταλική ζώνη επιρροής στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, στην Ατάλεια δηλαδή, και μια γαλλική στην περιοχή της Κιλικίας, όπως και μια βρετανική στη σημερινή περιοχή του Βορείου Ιράκ. Προέβλεπε η συνθήκη των Σεύρων τη δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδιστάν, με προοπτική αυτό να καταστεί κάποια στιγμή ανεξάρτητο, και πολύ περισσότερο προέβλεπε τη δημιουργία ενός μεγάλου αρμενικού κράτους, που για την Ελλάδα ήταν εξαιρετικά μεγάλη σημασία, για έναν επιπλέον λόγο, διότι θα δημιουργούσε στην περιοχή έναν μόνιμο σύμμαχο για την Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα στη Δύση, στη Δυτική Μικρά Ασία και η Αρμενία στην Ανατολή θα περικύκλωναν το μικροσκοπικό τουρκικό κράτος και θα του επέτρεπαν να αμφισβητήσει τα συμπεφωνημένα στις Εύρες. Δεν είναι τυχαίο δε ότι ο Κεμάλ ξεκίνησε το θρηματισμό της συνθήκης των Σεύρων όχι επιτιθέμενος απέναντι στους Έλληνες, αλλά πρώτα διαμελίζοντας την Αρμενία σε συνεργασία με τους Σοβιετικούς. Και αυτό προκειμένου να καλύψει τα νότα του και αφού εκαθάριζε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα, ερχόταν δηλαδή σε συνεννόηση και με τους Γάλλους και τους Ιταλούς, μόνο τότε να έστρεφε όλο του το ενδιαφέρον, όλο του το δυναμικό απέναντι στους Έλληνες. Η συνθήκη των Σεύρων είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ήταν μια συνθήκη που την υπέγραψαν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που είχαν νικήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ιταλία, αλλά αυτές οι τρεις δεν την υπέγραψαν με τον ίδιο τρόπο. Έθεσαν μεν την υπογραφή τους, αλλά οι Βρετανοί ήθελαν την εφαρμογή. Οι Γάλλοι την υπέγραψαν με μισή καρδιά και αμέσως μετά άλλαξαν γνώμη γιατί θεώρησαν ότι ευνοούσε πολύ περισσότερο τα βρετανικά συμφέροντα εις βάρος των Γαλλικών. Οι δε Ιταλοί την υπέγραψαν χωρίς καθόλου καρδιά και ήθελαν από την πρώτη στιγμή την τροποποίησή της, γιατί θεωρούσαν ότι δεν τους έδινε εκείνα που τους αναλογούσαν. Πολύ περισσότερο δεν ήθελαν να δουν μια μεγάλη Ελλάδα ούτε προς την κατεύθυνση της Βορείου Ηπείρου ή της Θράκης, ούτε προς την κατεύθυνση της Μικράς Ασίας ή της Δωδεκανήσου. Διότι αυτό το κράτος, το μεγάλο ελληνικό κράτος, κατά την άποψη των Ιταλών, θα ήταν
ανταγωνιστικό προς τα ιταλικά συμφέροντα, Και πολύ νομίζω περισσότερο πολύ ορθώ σκεφτήκαν, νομίζω, και κατάφεραν και το και πέτυχαν. θα έλεγα για κάτι ακόμη. Οι Ιταλοί έβλεπαν και κάτι που σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε τόσο καλά, ότι αυτό το μεγάλο ελληνικό κράτος, δηλαδή η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, θα έπαιζε έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αιγύπτια Ανατολή. Θα αντικαθιστούσε με έναν τρόπο την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ζήτημα του ελέγχου της καθόδου από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε απασχολήσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για πάνω από έναν αιώνα και πολύ περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που ήθελε με κάθε τρόπο να δημιουργεί ένα ανάγχωμα στην προοπτική της ρωσικής καθόδου προς τη Μεσόγειο. Το μεγάλο ελληνικό κράτος, η Ελλάδα των Σευρών δηλαδή, θα έπαιζε αυτόν τον ρόλο, δηλαδή του μόνιμου συμμάχου των Βρετανών στην περιοχή, που θα δημιουργούσε ανάγχωμα σε όποιον ήθελε να ανέβει, να κατέβει από και προς τη Μαύρη Θάλασσα. Σε αυτή την ευρύτερη ισορροπία, οι Ιταλοί έβλεπαν ότι αυτή η μεγάλη Ελλάδα, που ήταν και σύμμαχος της Βρετανίας, ακόμα περισσότερο έφυγε τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Παρακαλώ τον κοντρόλο, αν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Συρίγο. Ο κύριο Συρίγο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε και εσείς μαζί μας σήμερα. Τα εισαγωγικά τα είπαμε με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κλάψη, ο οποίος είναι εξαιρετικός από ό,τι τον βλέπω και έχει και μια εφράδια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα. Για την ηλικία του, όπως τον βλέπω, είναι καβαλός γνώστης και της γεωπολιτικής. Έδωσε ένα στίγμα της γνώσης του αυτής. Θα θέσω ακόμη μια γεωπολιτική ερώτηση πριν περάσω σε εσάς με ένα λίγο flashback στον κύριο. Είναι εξαιρετικός ο κύριος Κλάψης. Έτσι. Έχω μάθει από τον κύριο Συρίγο, γι' αυτό τώρα. Είναι λίγο μεγαλύτερος από ό,τι δείχνει η ηλικία του, μικροδείχνει. Είναι όμως εξαιρετικός και καθηγητής και δάσκαλος και στο μάθημα και στις γνώσεις. Είναι εξαιρετικός. Καλή πορεία και καλή ακαδημαϊκή εξέλιξη να έχει. Τώρα, το γεωπολιτικό ερώτημα που θέλω να σας δώσω, μάλλον να πάω μπροστά στον κύριο Συρίγο να κάνω ένα flashback. Κύριε Συρίγο, επειδή τα είπαμε τα προκαταρκτικά μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, μέχρι τη Λοζάνη. Σας άκουσα. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω και τη δική σας εκτίμηση είναι ότι εάν στην εσωτερική ισορροπία μεταξύ Νεότουρκων και Σουλτάνου κυριαρχούσε ο Σουλτάνος, πιστεύετε ότι θα είχαμε διαφορετική ιστορική εξέλιξη? Προσωπικότητες σαν τον Κεμάλ, σαν τον Μουσταφά Κεμάλ, δεν βγαίνουν εύκολα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απόλυτα προσιλωμένος στο στόχο του, ήξερε πώς να το κατορθώσει, ήταν όριμο τέκνο των καιρών του. Υπήρξαν και άλλοι Νεότουρκοι, η Τριανδρία των Νεότουρκων, η οποία όμως αποδείχθηκε ότι ήταν αδύναμη για τα μεγάλα που ήθελε. Ο Κεμάλ ήξερε πώς θα τα κάνει, τον βοήθησαν και οι συνθήκες. Εάν πετύχαινε ο Σουλτάνος, πιθανό να ήταν εντελώς διαφορετική η κατάσταση, διότι δεν θα υπήρχε το σκληρό εθνικιστικό κίνημα το οποίο έκανε ο Κεμάλ, με ό,τι σήμαινε αυτό και για τη στάση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση βοήθησε τον Κεμάλ διότι έβλεπε στο πρόσωπό του κάποιον ο οποίος αντιπαρατίθεται με επιτυχία στις μεγάλες υπεριαλιστικές και καπιταλιστικές δυνάμεις εποχής, στη Βρετανία και τη Γαλλία. Αν ήταν ο Σουλτάνος, δεν θα υπήρχε Σοβιετική βοήθεια, η οποία ήταν κέρια στην πρώτη φάση για την ενδυνάμωση του κεμαλικού κινήματος. Με όρους σημερινούς, η κίνηση και το κόμμα του Κεμάλ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αριστερά της εποχής. Ίσως και αυτός να ήταν και ένας λόγος που η αριστερά, η ελληνική αριστερά, δεν θα έλεγα ανοιχτά υποστήριξε τον Κεμάλ, αλλά υπονόμευσε την εκστρατεία. Έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η περίφημη ανταλλαγή αλληλογραφία στο ριζοσπάστη τη δεκαετία του 30, όπου ο Ζαχαριάδης αποκαλεί αστικοτσιβλικάδικη εκστρατεία και υπεριαλιστική τη μικρασιατική εκστρατεία. Και λέει ότι όχι μόνο λέει θέλαμε να καταλήξει εκεί που κατέληξε, αλλά το επιδιώξαμε κιόλας. Από εκεί και πέρα η δύναμη του Κουκουέ, βέβαια εκείνη την περίοδο δεν ήταν ακόμη Κουκουέ. Η δύναμη του ΣΕΚ εκείνη την περίοδο ήταν περιορισμένη. Έκανε όμως κακό από πλευράς προπαγάνδας. Νομίζω ότι η στάση του Κουκουέ και τότε, αλλά δυστυχώς και τώρα πρέπει να το ομολογήσω, διότι διάβασα ένα βιβλίο πρόσφατο που έβγαλε η Επιτροπή Ιστορίας του Κουκουέ και αποκαλεί την εκστρατεία στη Μικρά Ασία υπεριαλιστική εκστρατεία. Εδώ αρκεί μία μόνο απάντηση. Δεν υπάρχει υπεριαλισμός όταν πας να ελευθερώσεις το σπίτι σου. Και εκεί πήγαμε να ελευθερώσουμε τα σπίτια μας. Και πήγαμε για να σταματήσει η σφαγή των Ελλήνων της Ιωνίας, του Πόντου,
της Μικράς Ασίας συνολικά και όλων των χριστιανικών πληθυσμών από τους Νεότουρκους. Γι' αυτό πήγαμε στη Μικρά Ασία. Αυτός ο παράγοντας διαφεύγει δυστυχώς από το ΚΚΕ. Και τότε και τώρα. Πριν μπούμε λοιπόν στη Λοζάνη και να αρχίσουμε λίγο να την διερευνούμε, κύριε Κλάψη, ήθελα να σας ρωτήσω ότι, και το εξής. Κάπου μέσα σε αυτό το δίτομο έργο σας επισημαίνεται ότι οι διεσύμμαχοι, και αν θυμάμαι καλά οι Γάλλοι, δεν ήθελαν την ελληνική παρουσία στην Ανατολική Θράκη, διότι δεν ήθελαν στα στενά να υπάρχουν δύο δυνάμεις. Η δική μου έτσι προσέγγιση λέει ότι θα συνέφερε περισσότερο στη Δύση ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία ή σε οποιονδήποτε ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία να ελέγχονται από δύο δυνάμεις παρά από μία. Γιατί καταλήγετε σε αυτή την εκτίμηση? Νομίζω ότι έβλεπαν ότι η προοπτική η Ελλάδα να ελέγχει την Ανατολική Θράκη και η Τουρκία να ελέγχει την ασιατική πλευρά των στενών των Δαρδανελίων θα δημιουργούσε μια μόνιμη αιστεία αντιπαράθεσης και μάλλον θα επιδείνωνε το πρόβλημα της διέλευσης των στενών παρά θα το διευκόλυνε. Άρα έψαχναν να βρουν ένα σύνορο γεωγραφικό το οποίο να ήταν εύκολα υπερασπίσιμο. Και σε αυτή τη λογική το πιο εύκολο που μπορούσε να γίνει ήταν να χαραχθούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Εύρου. Ήταν ένα μεγάλο ποτάμι που χώριζε τη Θράκη στα δυο και που έδινε τη δυνατότητα και στις δυο χώρες, από τη μια την Ελλάδα και από την άλλη την Τουρκία, να το θεωρήσουν ως ένα ασφαλές σύνορο. Και η χάραξη επομένως των ελληνοτουρκικών σύνορων δεν έγινε πάνω στη βάση ούτε των πληθυσμιακών δεδομένων, ούτε κάποιων άλλων προτεραιοτήτων. Εξάλλου, αν επικρατούσε το πληθυσμιακό κριτήριο, τότε η Ελλάδα έπρεπε να πάρει την Ανατολική Θράκη και η Τουρκία μάλλον να πάρει τη Δυτική Θράκη, καθότι η Ελλάδα είχε πλειοψηφία στην Ανατολική Θράκη, ενώ ο μουσουλμανικός πληθυσμός πλειοψηφούσε στη Δυτική Θράκη. Ήταν κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε μόνο στη Λοζάνη, αλλά είχε ξεκινήσει να συζητιέται πριν. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, είχαν οι σύμμαχοι αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τη συνθήκη των Σευρών και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για το πού θα έπρεπε να χαραχθούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, δίνοντας τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Θράκης, κυρίως στην περιοχή των στενών, στην Τουρκία. Το ερώτημα γιατί δεν δόθηκε έστω η ενδοχώρα, ας το πούμε έτσι, στην Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα και να κρατήσει η Τουρκία την περιοχή των στενών, απαντάται με τον ίδιο τρόπο, διότι δεν θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει ένα ασφαλές σύνορο. Η Ανατολική Θράκη είναι μια μεγάλη πεδιάδα, δεν έχει κάποιο φυσικό όριο που να την τέμνει ή που να δίνει τη δυνατότητα σε αυτό που ελέγχει τα στενά να αμυνθεί. Και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτή ήταν η βασική αιτία που όθησε τις μεγάλες δυνάμεις να επιλέξουν την χάραξη του ελληνοτουρκικού συνόρου κατά μήκος του Εύρου και έτσι να δώσουν την Ανατολική Θράκη στην Τουρκία. Εξάλλου, αυτό αποφασίστηκε στην πραγματικότητα πριν ξεκινήσει η συνδιάθεση της Λοζάνης, ήδη με την ανακοχή των Μουδανιών τον Οκτώβριο του 1922. Όπως λέει και σε ένα άλλο βιβλίο του που έχει γράψει ο κύριος Συρίγκος μαζί με τον Ευάνθη του Χατζηβασιλείου, μερικοί πολιτικοί όπως και ο Βενιζέλος παίζανε τέτοιες περιοχές όπως περιγράφεται τώρα, έτσι δώσαμε αυτό, πήραμε εκείνο, σαν να παίζουν ζατρίκια, ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε τέτοιες στιγμές πάντως έτσι παίζεται το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον αυτό που σχολιάζεται, κύριε Συρίγκο, στη δουλειά αυτή που κάνατε. Ποιο κράτος εξέφραζε, εκπροσωπούσε ο Ισμέτ Πασάς? Με δύο λόγια μπορείτε να μας δώσετε να καταλάβουμε ποιο κράτος εκπροσωπούσε? Στη Λοζάνη λοιπόν ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ισμέτ Πασάς, ο επωνομαζόμενος αργότερα Ισμέτ Ινωνού. Σας ακούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν. Την ανακοχή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τη συνθήκη των Σευρών την υπογράφει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς είναι ο Ισμέτ, ποιον εκπροσωπεί ακριβώς ο Ισμέτ Πασάς όταν πηγαίνει στην Λοζάνη. Οθωμανική Αυτοκρατορία τυπικώς εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πλέον ο Σουλτάνος. Η τουρκική δημοκρατία δημιουργείται τον Οκτώβριο του 23, αρκετούς μήνες μετά το τέλος της συνθήκης της Λοζάνης. Στη συνθήκη της Λοζάνης, ο Ισμέτ εμφανίζεται να υπογράφει ως εκπρόσωπος της Τουρκίας γενικός και ορίστος. Δεν προσδιορίζεται όμως ποια είναι αυτή η Τουρκία. Το λέω αυτό διότι όλα αυτά έχουν τη σημασία τους σε σχέση και με τους συμβολισμούς που ήθελε ο Κεμάλ να δημιουργήσει. Δηλαδή, ο Κεμάλ ήθελε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα στην Τουρκία. Ήθελε να πει ότι από εμένα ξεκινάνε όλα. Και σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε το ερώτημα
τι ακριβώς ήταν ο ΙΣΜΕΤ. Εκπρόσωπος της Τουρκίας, δεν είχε ιδρυθεί ακόμη. Εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν εμφανίζεται να μιλάει για λογαριασμό της. Σε όλη τη διάσκεψη, ο ΙΣΜΕΤ χρησιμοποιούσε το λεγόμενο Εθνικό Συμβόλαιο, στο οποίο περιλαμβάνονταν όλες οι διεκδικήσεις του εθνικιστικού κινήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν δηλαδή μια εξαιρετικά μπερδεμένη κατάσταση. Παράλληλα, όταν υπεγράφει η συνθήκη ανακοχής των Μουδανιών τον Οκτώβριο του 22, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, υπήρχαν ακόμη δύο κυβερνήσεις. Οι Βρετανοί, ακολουθώντας το γνωστό δόγμα του Διέρη και Βασίλευε, καλούν στην Λοζάνη και την κυβέρνηση του Σουλτάνου της Κωνσταντινούπολεως και την κυβέρνηση του Κεμάλ της Αγκύρας. Ο Κεμάλ, για να αποφύγει αυτές τις όλα αυτά τα προβλήματα, καταργεί αναδρομικά το Σουλτανάτο από το Μάρτιο του 1920 και ακολούθως παρετείται η Σουλτανική κυβέρνηση. Επομένως, απομένει μόνο μία κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση είναι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που λειτουργεί σύμφωνα με το Οθωμανικό Σύνταγμα, αλλά δεν αισθάνεται ότι είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Κεμάλ ήθελε να δημιουργήσει ένα τουρκικό εθνικό κράτος και κινήθηκε πρώτη στιγμή σε αυτή τη λογική. Άρα η υπογραφή είναι έγκυρη. Υπήρχε κάτι το οποίο εξέφραζε όταν υπέγραφε η Τουρκία. Υπήρχε κράτος. Οι δυνάμεις που νίκησαν το 1922 στη Μικρά Ασία. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Τώρα πάμε λίγο και στην συνθήκη. Λέτε ότι η στάση των συμμάχων δεν ήταν ενιαία και ότι πολλές φορές δεν είχαν απλώς μεταξύ τους διαφωνίες, αλλά πολλά από τα ζητήματα που συζητούνταν τα διευθετούσαν σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων, διότι η Ελλάδα ήταν η χαμένη και τα λάμβαναν δευτερευόντως υπόψη τους. Τι ενδιέφερε κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις στη Λοζάνη και πώς χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις και την ελληνοτουρκική αντιπαλότητα για να τα περάσουν? Απαντώ εγώ ή ο κύριος Κλάψης? Πάμε στον κύριο Κλάψη και μετά σε εσάς, έτσι για να έχουμε μια εναλλαγή. Κύριε Κλάψη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ήταν το καθεστώς των στενών, το οποίο ενδιέφερε όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Ήθελαν να εγκαθιδρύσουν τα στενά ένα καθεστώς ουδετεροποίησης, αποστρατιωτικοποίησης, έτσι ώστε να παραμείνουν με τα στενά στα τουρκικά χέρια, αλλά να τεθούν από κάποιο είδους διεθνή έλεγχο. Θα δημιουργείται, όπως και δημιουργήθηκε, μια διεθνής επιτροπή για τον έλεγχο των στενών. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και ζητήματα που απασχολούσαν επιμέρους τις μεγάλες δυνάμεις, περισσότερο τη μία και λιγότερο την άλλη. Για παράδειγμα, η Μεγάλη Βρετανία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το καθεστώς της Μοσούλης, δηλαδή τη σημερινή περιοχή του Βορείου Ιράκ, εκεί όπου υπήρχαν πολλές πετρελαιοπηγές, τις οποίες προφανώς οι Βρετανοί ήθελαν να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους. Οι Γάλλοι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το ζήτημα του Οθωμανικού χρέους, γιατί το δημόσιο Οθωμανικό χρέος βρισκόταν σε συντριπτικό ποσοστό στα χέρια Γάλλων ομολογίουχων. Επομένως, η γαλλική κυβέρνηση ήθελε να υπάρξει αποπληρωμή του χρέους από την πλευρά της Τουρκίας, προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους και να μην χάσουν τα κεφάλαιά τους οι Γάλλοι ομολογιούχοι που είχαν δανείσει στο παρελθόν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Ιταλοί ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το ζήτημα των διομολογήσεων, των συνθηκών δηλαδή που είχαν υπογραφεί ανά τους αιώνες και που έδιναν καθεστώς ετεροδικίας και προνομιακό εμπορικό καθεστώς σε ξένους υπηκόους. Πολλοί από αυτούς ήταν Ιταλοί. Οι Ιταλοί ενδιαφέρονταν επίσης να διατηρήσουν υπό την κατοχή τους τα Δωδεκάνησα, περιοχή προφανώς με ελληνικό πληθυσμό, τα οποία όμως βρίσκονταν υπό ιταλικό έλεγχο ήδη από το 1912. Αντίστοιχα, οι Βρετανοί ήθελαν να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους την Κύπρο. Όπως και οι Γάλλοι ήθελαν να χαράξουν μια όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκή συνοριακή γραμμή ανάμεσα στην Τουρκία και στη Συρία, διότι η Συρία είχε τεθεί υπό καθεστώς γαλλικής εντολής. Επομένως, κάθε μια από αυτές τις χώρες είχε τις δικές της προτεραιότητες. Εκείνο που πολλές φορές συνέβαινε, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν ότι προκειμένου να καμφθούν οι τουρκικές αντιρρήσεις σε διάφορα επιμέρους ζητήματα, βρισκόταν μια εύκολη λύση. Και η εύκολη λύση ήταν να δοθούν ανταλλάγματα προς όφελος της Τουρκίας αλλά εις βάρος της Ελλάδας, δηλαδή με άλλα λόγια, να πληρωθούν οι Τούρκοι, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, με ελληνικό χρήμα, με ελληνικά εδάφη ή με ελληνικές παραχωρήσεις σε άλλα ζητήματα, κάτι το οποίο έγινε κατ' επανάληψη. Οι δυνάμεις δηλαδή, με άλλα λόγια, έκαναν πίσω σε ζητήματα που δεν τους ενδιαφέραν πάρα πολύ, προκειμένου να κερδίσουν άλλα που τους ενδιαφέραν πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα
είχε και μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπήθηκε στη Λοζάνη. Τυπικά, η συνδιάσκεψη της Λοζάνης ήταν μια συνδιάσκεψη ανάμεσα στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στην ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή έστω τη Νέα Τουρκία. Η Ελλάδα, επομένως, καθόταν τυπικά στο πλευρό των νικητών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα ήταν η ηττημένη του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1919-1922. Οπότε είχε προσέλθει στη Λοζάνη ως επί της ουσίας ηττημένη. Αυτή η ιδιαιτερότητα, το διφυές αυτό σχήμα, της δημιουργούσε μια τρομερή διπλωματική αδυναμία που επιτεινόταν ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι δεν είχε διεθνή ιερίσματα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Η μόνη χώρα στην οποία μπορούσε να υπολογίσει για υποστήριξη ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Αλλά και η βρετανική υποστήριξη ήταν σχετική, διότι ήταν συναρτημένη με την εξυπηρέτηση πρωτίστως των βρετανικών και όχι των ελληνικών συμφερόντων. Κύριε Υπουργέ, ο Βενιζέλος είπε ότι δέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησης, της επαναστατικής κυβέρνησης τότε. Αν μου επιτρέπετε, ναι, να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Κλάψης. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, πώς φάνηκε ότι οι Βρετανοί και κυρίως οι σύμμαχοι έδιναν ανέξοδα ανταλλάγματα στην Τουρκία? Η πρώτη περίπτωση ήταν όταν η Τουρκία αμφιταλαντευόταν τι στάση θα κρατήσει ως προς το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά. Ο φόβος των Βρετανών κυρίως, αλλά και των Ιταλών και των Γάλλων, ήταν ότι οι Τούρκοι θα συντάσσονταν με τους Σοβιετικούς, που επίσης συμμετείχαν σε συγκεκριμένες συζητήσεις, καθότι η χώρα που έχει ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, και θα κάνανε μέτωπο με τους Σοβιετικούς. Όταν η Τουρκία συντάχθηκε κατόπιν πιέσεων βεβαίως με τους Δυτικούς, τότε οι σύμμαχοι της έδωσαν ως αντάλλαγμα την ίδια ακριβώς εκείνη η μέρα την Ήμβρο και την Τένεδο. Ακολούθως, δηλαδή η Ήμβρος και η Τένεδος ήταν το αντάλλαγμα που δόθηκε στην Τουρκία για να πάει με το μέρος των συμμάχων στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Μάλιστα. Δεύτερο αντάλλαγμα. Όταν ήρθε η ώρα να συζητήσουν για την αποστρατικοποίηση των στενών, οι μεγάλες δυνάμεις επέμεναν ότι τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων έπρεπε να είναι εντελώς αποστρατικοποιημένα. Η Τουρκία διαφωνούσε και για να την πείσουν αποστρατικοποίησαν αρχικώς τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη και τις προσέθεσαν στο σύστημα των στενών και στη συνέχεια έφεραν περιορισμούς στην ύπαρξη συγκεκριμένων στρατιωτικών δυνάμεων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα που έπαιρνε η Τουρκία για να αποδεχθεί την αποστρατικοποίηση των στενών. Ένα τρίτο σημείο σχετίζεται με τον ελληνικό στρατό που είχε την περίφημη στρατιά του Εύρου. Όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή, όσα στρατεύματα γύρισαν με τα όπλα τους από τη Μικρά Ασία μεταφέρθηκαν ύστερα από 1-1,5 μήνα στη Θράκη. Δεν είχαν βέβαια βαρύ πυροβολικό, δεν είχαν κανόνια, είχαν εγκαταληφθεί στην Τουρκία κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν όμως αξιόλογες δυνάμεις. Επιπλέον στην απέναντι πλευρά, στην τουρκική πλευρά, στην πλευρά της Ανατολικής Θράκης μάλλον, δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις, υπήρχαν μόνον μερικές δυνάμεις χωροφυλακής της Τουρκίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της διασκέψεως της Λοζάνης, η απειλή προς τους Τούρκους ήταν: εάν δεν δεχθείτε αυτά τα οποία σας λέμε, θα αφήσουμε τους Έλληνες να προχωρήσουν στη στρατιά, η στρατιά του Εύρου να βαδίσει προς την Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα, δεν είχαν καμία πρόθεση να αφήσουν τη στρατιά του Εύρου να προχωρήσει προς την Κωνσταντινούπολη. Ήταν όμως επαρκής απειλή για να αποδεχθούν οι Τούρκοι να υποχωρήσουν σε κάποια σημεία. Είναι δε ενδιαφέρον ότι μέχρι και η ηρωνία του πράγματος είναι ότι η Ανατολική Θράκη που δόθηκε στην Τουρκία με την ανακοχή των Μουδανιών αποδείχθηκε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο στη Λοζάνη για να πιστούν οι Τούρκοι να κάνουν υποχωρήσεις. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω βέβαια εάν την άφηναν την στρατιά της Θράκης θα μπορούσε να πετύχει το στόχο της ή εάν ο Κεμάλ θα μπορούσε να μεταφέρει μετά δυνάμεις από το εσωτερικό. Αλλά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και αυτά και αν πέτυχε ο Βενιζέλος το μείζον από αυτά που μπορούσε να πετύχει στη Λοζάνη. Σε
Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί μετά από ορισμένες διαφημίσεις. Το πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και το θέμα μας σήμερα είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Με αφορμή τα 100 χρόνια από την υπογραφή της, υπογράφηκε το τελικό κείμενο στις 24 Ιουλίου του 1923. Πάμε τώρα, κύριε Κλάψη, να μας πείτε κάποια πράγματα για την ελληνική αντιπροσωπεία. Ο Βενιζέλος ηγείτο της αντιπροσωπείας και από ό,τι διάβασα σε αυτό το έργο, την προσπάθεια, το δίτομο έργο που έχετε συγγράψει με τον κύριο Συρίγο, ο Βενιζέλος είπε αποδέχθηκα την πρόταση, διότι διέβλεπα ότι εκεί στην Ελλάδα επικρατούσε μια... δεν είχαν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής, επικρατούσε μια αντίληψη και κυρίως μέσα από τον τύπο που διάβαζε, ότι να πάμε ξανά, να ξαναρχίσουμε τη διαδικασία, να τα πάρουμε πίσω και διάφορα τέτοια. Πιστεύετε υπήρχε πράγματι, είχε δίκιο ο Βενιζέλος ή από ό,τι βλέπουμε ότι ο φόβος που φάνηκε, όπως μας είπε προηγουμένως ο κύριος Συρίγος, είχαν για τη στρατηγική του Εύρου οι Τούρκοι, ενδεχομένως ήταν μια ευκαιρία ανακατάληψης περιοχών που χάθηκαν ή θα μπορούσαν να επανακτηθούν ή εν πάση περιπτώσει κάποιον άλλον που θα μπορούσαν ή της Ανατολικής Θράκης αντί για την Γαλάση της Μύρνη. Είχαμε και άλλα ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι για άλλη ιστορία και για άλλη εκπομπή. Πέτυχε ο Βενιζόλος το μέγιστο από αυτά που επεδίωκε και η Ελλάδα. Θα μπορούσε να πετύχει κάτι δηλαδή που δεν το διχειρίστηκε καλά. Και το τρίτο που αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω και στον κύριο Συρίγο. Ο εθνικός όρκος έτσι όπως σας τον περιγράφεται μέσα σε αυτή την ανάλυση δίνεται μια εντύπωση ότι ο εθνικός όρκος πράγματι ήταν ένα κείμενο ορθολογικό, όπως λέτε και εσείς, για την εποχή του. Αντιθέτως, σήμερα στο δημόσιο λόγο στην Ελλάδα, η επίκληση από την Τουρκία του εθνικού όρκου δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά, ότι εν ονόματι αυτού του εθνικού όρκου η Τουρκία επιζητεί σήμερα να καταλάβει ελληνικά εδάφη. Αυτή είναι η εντύπωση σήμερα στο δημόσιο λόγο. Πιστεύω ότι τον παρακολουθείτε. Λοιπόν, σας ακούμε στα ζητήματα που θέσαμε. Ξεκινώ από το πρώτο, από την ελληνική αντιπροσωπεία στη Λοζάνη και από το ρόλο που έπαιξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Λοζάνη και προφανώς ο Βενιζέλος ως επικεφαλής της βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί έπρεπε να διαπραγματευτούν όχι από θέση ισχύως, αλλά από θέση μέγιστης αδυναμίας. Η Ελλάδα είχε μόλις χάσει έναν πόλεμο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που βάραινε την ελληνική αντιπροσωπεία και συνολικά την Ελλάδα. Τη βάραιναν πολύ περισσότερο οι απώλειες, όχι μόνο οι στρατιωτικές, αλλά οι ανθρώπινες απώλειες, ο ξεριζωμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρογονικές τους εστίες. Την εποχή που ξεκινάει η διάσκεψη του Λοζάνης, στην Ελλάδα έχουν σειρέψει ήδη περίπου 800 με 900 χιλιάδες πρόσφυγες, σε μια χώρα η οποία έχει ένα πληθυσμό περίπου 5 εκατομμυρίων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα βάρος το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο να σηκώσει μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας. Ο συνδυασμός επομένως της στρατιωτικής ήττας με την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού σήμαινε ότι η Ελλάδα ήταν σε δεινή θέση διαπραγματευτική και δεν μπορούσε να διεκδικήσει πράγματα. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Βενιζέλος και νομίζω το πέτυχε σχεδόν στον μεγαλύτερο βαθμό που μπορούσε να το κάνει, ήταν να διασφαλίσει ότι δεν θα έχανε και άλλα. Γιατί η Τουρκία στη Λοζάνη έθεσε και άλλες διεκδικήσεις. Έθεσε θέμα, για παράδειγμα, διεξαγωγής δημοψηφίσματος στη Δυτική Θράκη, έχοντας την πονηρή σκέψη ότι λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού θα μπορούσε αυτό το δημοψήφισμα να αποβεί προς όφελος των τουρκικών συμφερόντων. Διεκδίκησε τη Σαμοθράκη ως έδαφος το οποίο έπρεπε να δοθεί στην Τουρκία. Διεκδίκησε την επιβολή ενός καθεστώτος αυτονομίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Χίο, στη Λέσβο, στη Σάμο, την Ικαρία. Ένα καθεστώς το οποίο θα γκρίζαρε με έναν τρόπο αυτές τις περιοχές και θα έφυγε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μελλοντικής διεκδίκησής τους από την Τουρκία. Διεκδίκησε ολόκληρο τον ελληνικό στόλο. Διεκδίκησε τεράστιες πολεμικές αποζημιώσεις για καταστροφές που κατά την τουρκική άποψη είχαν γίνει από τον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία. Άρα η Ελλάδα και προσωπικά ο Βενιζέλος δεν ήταν σε θέση να κερδίσει πράγματα, αλλά προσπαθούσε να μην χάσει ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν η διαχείριση αυτής της ήττας. Ως προς τη στρατιά της Θράκης δε, από στρατιωτική άποψη, νομίζω ότι πράγματι μπορούσε να καταλάβει την Ανατολική Θράκη. Διότι οι Τούρκοι εκεί δεν είχαν στρατιωτικές δυνάμεις, είχαν μόνο δυνάμεις χωροφυλακής, ούτε μπορούσαν να μεταφέρουν στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είχαν στόλο για να μεταφέρουν από τη Μικρά Ασία προς την Ανατολική Θράκη, ούτε μπορούσαν από την Ξηρά να τα μεταφέρουν, γιατί η Κωνσταντινούπολη ακόμα βρισκόταν υπό καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής. Η αδυναμία της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν στρατιωτική, ήταν διπλωματική. Στρατιωτικά θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά διπλωματικά θα έχανε τα στρατιωτικά κέρδη. Δηλαδή, οι μεγάλες δυνάμεις κατά πάσα πιθανότητα θα την υποχρέωναν να αποσυρθεί και πάλι από την Ανατολική Θράκη
και ενδεχομένως να τις επέβαλαν και άρους δυσβάστακτους όρους. Αυτό φοβόταν ο Βενιζέλος και νομίζω ότι είχε δίκιο. Πάμε τώρα λίγο στα σημερινά με βάση την... Αν μπορώ να προσθέσω κάτι. Να προσθέσετε κύριε. Η σημασία της στρατιάς της Θράκης φάνηκε στη συζήτηση περί αποζημιώσεων, περί πολεμικών αποζημιώσεων. Λίγα χρόνια πιο πριν, με τη συνθήκη των Βερσαλιών, η Γερμανία είχε υποχρεωθεί να παραδώσει ως αποζημίωση το στόλο της στη Βρετανία και στη Γαλλία. Ο μεγάλος φόβος ήταν ότι θα μας υποχρέωναν να δώσουμε το στόλο μας ή τμήμα του στόλου μας στους Τούρκους ως πολεμική αποζημίωση, με αποτέλεσμα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που τα είχαμε πάρει μόλις 10 χρόνια πιο πριν, τα είχαμε απελευθερώσει με τους Βαλκανικούς πολέμους, να είναι ουσιαστικά στα χέρια των Τούρκων. Να μην υπάρχει δυνατότητα μείνεις των νησιών και να κυριαρχήσει η Τουρκία στο Αιγαίο με το στόλο της. Η σημασία της στρατιάς της Θράκης λοιπόν φάνηκε σε εκείνο το σημείο όταν η Τουρκία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί ότι η Ελλάδα δεν θα της καταβάλει αποζημίωση και έτσι δεν μπόρεσε να πάρει τον στόλο. Πήρε όμως το λεγόμενο τρίγωνο του Κάραγατς, μια εδαφική περιοχή 7 χιλιόμετρα δυτικά της πόλεως του Κάραγατς, στην δυτική πλευρά του ποταμού Εύρου. Είναι το μοναδικό σημείο όπου ο Εύρος δεν αποτελεί το σύνορο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά στο ύψος της Αδριανοπόλεως μπαίνουμε 7 χιλιόμετρα περίπου μέσα. Είναι το τρίγωνο του Κάραγατς. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην αμφισβήτηση της σήμερα της συνθήκης. Πάμε λίγα στο πιο πολιτικό δηλαδή μέρος, το οποίο νομίζω έχει και αυτό ενδιαφέρον. Θα βάλω το ζήτημα λίγο έτσι γενικότερα, για να κερδίσουμε και χρόνο και παίρνετε θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα που θα θέσουμε. Η συνθήκη λοιπόν άρχισε να τροποποιείται στην πορεία. Υπάρχουν και εδαφικοί όροι που τροποποιήθηκαν και σήμερα εδώ και αρκετό καιρό και κυρίως από τον φίλο μας τον κύριο Ερντογάν αμφισβητείται. Αμφισβητείται δηλαδή μέσα από την αμφισβήτηση της συνθήκης ουσιαστικά η Τουρκία αμφισβητεί η ελληνική κυριαρχία σε έδαφος. Λοιπόν, στην Τουρκία είχαν δοθεί τότε τα νησιά μέχρι τα 3 μίλια. Γενικά, τι αμφισβητεί η Τουρκία, πρώτον. Δεύτερον, θα αναφέρω μερικά σημεία που κάνουν εντύπωση που αμφισβητεί και δεν ξέρω τι συζητιούνται σε αυτές τις διερευνητικές, αλλά κάπου η Τουρκία θα τα έχει θέσει αυτά στην ελληνική πλευρά. Ας πούμε από τη συνθήκη των Παρισίων του 1947, που τα ίμια περιλαμβάνονται στα Δωδεκάνησα. Και λέει η Τουρκία ότι αυτά, η συνθήκη, δεν κατονομάζει ότι τα ίμια είναι ελληνικά. Δηλαδή θεωρεί η Τουρκία για την συνθήκη των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα, θεωρεί ότι είναι ελληνικά ό,τι κατονομάζει η συνθήκη. Ένα. Θα τα θέσω όλα κύριε Υπουργέ για να κερδίσουμε χρόνο. Και να... Δεύτερον, όπως επισημαίνετε σωστά, ως το 1996 δεν αμφισβήτησε τίποτα, μάλλον συγκυριακά. Το 1996 μάλλον ένιωσε ότι μπορεί να αμφισβητήσει. Αφού αμφισβητούσε και η Ελλάδα δεν αντιδρούσε, σου λέει εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο είναι διατεθειμένο να υποχωρεί, ας τα βάλουμε όλα τα ζητήματα. Μετά μιλάνε για μη πρωτοκόλληση μιας συμφωνίας, μάλλον πάλι για τα Δωδεκάνησα, στον ΟΗΕ. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να μας πείτε γιατί δεν πρωτοκολλήθηκε και γιατί να μην έχει, αν έχει δίκιο η Τουρκία ή η ελληνική πλευρά. Μιλάει επίσης για παρακείμενες και εξαρτημένες νησίδες και λέει ότι για τα ίμια, αναφέρεται στα ίμια, για να μην το αναλύω εγώ, θα μας τα πείτε εσείς περισσότερο. Επίσης θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν ενήργησε καλόπιστα με βάση τη συμφωνία. Είναι δηλαδή το στοιχείο το ότι δεν ενεργώ καλόπιστα, είναι στοιχείο του διεθνούς δικαίου που μπορεί να σου αμφισβητήσει εδαφώς. Όπως και η στρατιωτικοποίηση λέει ότι τα στρατιωτικοποιεί η Ελλάδα τα νησιά έρει την κυριαρχία τους. Και το τελευταίο, αν αυτή όλη η προσπάθεια που έκανε η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα με την αμφισβήτηση όλων αυτών που σας είπα προηγουμένως, με τη δημόσια προβολή τους και την επίμονη δημόσια προβολή τους, δημιουργείται ένα στάτους, διεθνές στάτους, που έχει απήχηση και στο διεθνές δίκαιο. Ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Υπουργό που είναι και του διεθνούς δικαίου, κύριε Κλάψη. Βεβαίως. Τα θυμάστε κύριε Υπουργέ, λοιπόν, τα θυμάστε. Ναι, είναι απλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης
δημιουργεί ένα συγκεκριμένο εδαφικό καθεστώς, σαφές και χωρίς κενά. Στην Τουρκία ανήκουν όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 3 μιλίων από τις ακτές της. Προσέξτε, όχι 3 ναυτικών μιλίων, 3 μιλίων από τις ακτές της. Και αναφέρεται ρητός η Ήμβρος και η Τένεδος, για τις οποίες υπάρχει ειδική αναφορά, διότι πολύ απλά βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων. Εκεί τελειώνουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας. Είναι τόσο απλό. Στο άρθρο 16 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία ρητός παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος πάσης φύσεως στα χερσαία εδάφη που βρίσκονται εκτός των συνόρων της, περιλαμβανομένων και των νησιών. Επομένως, η τουρκική κυριαρχία τελειώνει στα νησιά 3 μιλίων, την Ήμβρο και την Τένεδο. Πέραν αυτού η Τουρκία δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι απολύτως σαφές εδώ και 100 χρόνια. Η συνθήκη των Παρισίων που ακολούθησε το 1947, διότι τα Δωδεκάνησα είχαν δοθεί στην Ιταλία, είχε την ίδια σαφήνεια και καθαρότητα των αποφάσεων. Ό,τι πήρε η Ιταλία εκχώρησε στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να της εκχωρήσει κάτι διαφορετικό, ούτε μπορούσε η Τουρκία να πάρει νησιά από την Ιταλία, από όλο δε μάλλον, όταν δεν συμμετείχε καν στην διάσκεψη των Παρισίων που οδήγησε στη διάσκεψη στη συνθήκη της Λοζάνης των Παρισίων του 1947. Τώρα, πότε άρχισε η Τουρκία να αμφισβητεί το εδαφικό καθεστώς? Το λογικό θα ήταν, αν υπήρχαν κενά στο εδαφικό καθεστώς, να αρχίσει στο Αιγαίο, θα έπρεπε να αρχίσει να τα αμφισβητεί το 24, το 25, το 30. Πότε άρχισε να τα αμφισβητεί? Μετά το 1996, δηλαδή μετά από 73 χρόνια. Αυτά τα 73 χρόνια σημαίνουν ότι η Τουρκία αποδέχθηκε πλήρως όλο αυτό το εδαφικό καθεστώς, το οποίο κάποια στιγμή ξύπνησε και άρχισε να αμφισβητεί το 1996. Αυτό που λέτε είναι ένα λογικό επιχείρημα ή και επιχείρημα διεθνούς δικαίου? Απολύτως επιχείρημα διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Δεν μπορείς επί 100 χρόνια να αποδέχεσαι, 76 χρόνια να αποδέχεσαι ένα νομικό καθεστώς και ύστερα από 76 χρόνια να συνειδητοποιείς ότι έχει κενά, κάτι που δεν έχει κενά. Τώρα, να πω κάτι ευρύτερο για αυτές τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούν σύνορα. Αυτές οι συνθήκες έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς κατά το διεθνές δίκαιο. Γιατί έχουν ιδιαίτερο καθεστώς? Διότι οι εδαφικές διευθετήσεις είναι προϊόν αιματηρών πολέμων κατά κανόνα. Επομένως, εκείνο που ενδιαφέρει τις διεθνείς σχέσεις είναι η σταθερότητα των σύνορων. Ένα σύνορο αυτή στιγμή δημιουργείται, αποκτά μια μονιμότητα και μια σταθερότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη της συμφωνίας που το έχει θεσπίσει. Είναι δηλαδή κάτι ως νομική κατασκευή, έχει χαρακτήρα πιο μόνιμο από τη συνέχιση της συνθήκης που τα εγκατήδρυσε. Επομένως, είτε αμφισβητεί η Τουρκία τη συνθήκη της Λοζάνης, είτε δεν την αμφισβητεί, είναι το ίδιο και το αυτό. Το σύνορο έχει μόνιμο χαρακτήρα. Το 1969 υπεγράφει στη Βιέννη μία συμφωνία, μία σύμβαση για το δίκαιο των συνθήκων. Εκεί λοιπόν λέει ρητός αυτό το πρώτο πράγμα που σας λέω, ότι το σύνορο έχει έναν ανεξάρτητο χαρακτήρα από τη συνθήκη η οποία το θέσπισε. Είναι το άρθρο 70 παράγραφος 1 και έχει μία μονιμότητα. Επειδή όμως αυτό δεν ήταν επαρκές, στο άρθρο 62.2 της ιδίας συμβάσεως αναφέρεται ότι ενώ οι συνθήκες μπορούν να λήγουν όταν υπάρχει θεμελιώδης αλλαγή των περιστάσεων, δηλαδή υπογράφουμε η Ελλάδα και η Τουρκία μία συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας. Γίνεται η Τουρκία Ισλαμικό κράτος, πάβει να αναγνωρίζει, λέμε τώρα, τις τράπεζες και όλα αυτά τα πράγματα και πάβει να επιβάλλει και φόρους έτσι όπως γίνονται αντιληπτοί στον δυτικό κόσμο. Έχουν αλλάξει ριζικά οι συνθήκες, ζητάμε να πάψουμε να έχουμε τη συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας γιατί είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Στα σύνορα όμως, όταν υπάρχει μια συνθήκη η οποία φτιάχνει σύνορα, καθορίζει μεθοριακή γραμμή, λέει το άρθρο 62.2
ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση θεμελιώδους αλλαγής των περιστάσεων. Επομένως, η έννοια του καθορισμού μιας μεθοριακής γραμμής δεν είναι μόνον η χάραξη, αλλά και η μονιμότητα. Είναι ένα συνδυασμός, είναι ένα εδαφικό καθεστώς που δημιουργείται. Γιατί δεν είναι μόνο μια γραμμή στο έδαφος. Την έκπληξή σας για την αντοχή της συμφωνίας. Βγαίνει λίγο από την διατύπωση, καθώς διάβαζα το κείμενό σας, ότι είστε λίγο έκπληκτοι που κράτησε τόσα χρόνια. Αν αυτά όλα που λέτε που ισχύουν. Δεν είναι έκπληκτη. Δεν είναι έκπληξη. Είναι μια πραγματικότητα. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι η μόνη από τις συνθήκες οι οποίες έχει διαρκέσει 100 χρόνια. Οι άλλες συνθήκες καταργήθηκαν στην πορεία εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Η συνθήκη της Λοζάνης παραμένει σοβαρή. Αλλά να είμαστε τώρα αντικειμενικοί. Συνθήκες που έχουν εγγραφεί προ 100 ετών δεν μπορούν ύστερα από 100 χρόνια να έρχονται οι Τούρκοι και να ανακαλύπτουν ότι έχουν κενά. Διότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή αμφισβητούν, και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, αμφισβητούν δύο πράγματα. Από το 1996 και μετά αμφισβητούν μικρά νησιά μη κατανομαζόμενα στη συνθήκη της Λοζάνης ή των Παρισίων του 1947, όπου η απάντηση είναι «Τι σας κόφτει, με συγχωρείτε για την έκφραση, εσάς η κυριαρχία σας τελειώνει στα 3 μίλια από τις ακτές σας». Και το δεύτερο που προέκυψε, άρχισε, πρωτοακούστηκε το 90, μετά το 97 και ακούγεται, εγγράφει και έχει σταλεί με 3 επιστολές του Τούρκου αντιπροσώπου Σινιγλίογλου στον ΟΗΕ τα τελευταία 3 χρόνια, ότι η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία σε μεγάλα νησιά. Όταν λέμε μεγάλα νησιά εννοούμε τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη, τα Δωδεκάνησα, τα Ψαρά, τον Άγιο Ευστράτιο, όλα τα νησιά στα οποία πέρασε, όλα τα νησιά τα οποία πέρασαν υπό την ελληνική κυριαρχία κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε το 1923 οριστικά με τη συνθήκη της Λοζάνης. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία 100 χρόνια μετά, 97 χρόνια μετά από τότε που έφυγαν οι επιστολές του Σινιγλίογλου, και λέει δεν είναι έτσι, είναι λίγο διαφορετικά. Και τι λέει μάλιστα, ότι τα νησιά δόθηκαν υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποιήσεως. Άμα διαβάσει κάποιος τη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, θα διαπιστώσει ότι ρητός της συνδιάσκεψης της Λοζάνης διαχωρίζεται η έννοια της αποστρατικοποιήσεως από την έννοια της εδαφικής κυριαρχίας. Δηλαδή λένε οι σύμμαχοι, λέει ο Κέρζον, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, επανειλημμένος, ότι δεν τίθεται ως ερώτημα εάν θα είναι η ελληνική κυριαρχία στοιχείο στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να υπάρξει κάποιο καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως και σε ποιο βαθμό. Το λέει ρητός. Και μάλιστα προσδιορίζει ότι αυτό δεν είναι δική του άποψη, αλλά είναι άποψη και των άλλων συμμάχων. Σε ένα άλλο σημείο, ο ίδιος ο Λόρδος και Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας λέει: ενώ το θέμα της αποσπάσεως των νησιών από την ελληνική κυριαρχία δεν μπορεί να τεθεί, το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεώς τους θα μπορούσε να εξεταστεί από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η Τουρκία τα μπερδεύει επίτηδες βεβαίως. Και λέει ότι το ένα εξαρτάται δίθεν από το άλλο. Να δώσουμε και ένα λεπτό χρόνο στον κύριο Κλάψη, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας. Μόνο ένα πράγμα σε αυτό, ότι ειδικά ως προς τα Δωδεκάνησα έχουμε και 2 ιταλοτουρκικές συμφωνίες του 1932, οι οποίες καθόρισαν με απόλυτη ακρίβεια και με απίστευτη λεπτομέρεια το τι ανήκει στην κάθε πλευρά. Η πρώτη υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 1932 ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τουρκία και προσδιορίζει ποια από τα μικρά νησάκια πέριξ του Καστελορίζου, νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, βράχοι κτλ., ανήκαν στη μία ή στην άλλη πλευρά. Όπως επίσης έδινε στην Τουρκία μια νησίδα, το Καράαντα, που είναι στον κόλπο της Αλικαρνασσού. Το Δεκέμβριο του 1932 η Ιταλία και η Τουρκία υπέγραψαν νέα συμφωνία, με την οποία προσδιορίζαν με πολύ μεγάλη ακρίβεια που περιλάμβανε τα πιο μικρά από τα νησιά, ακόμα και τα βράχια, το τι ανήκε στην Ιταλία και το τι ανήκε στην Τουρκία. Έτσι η Ελλάδα κληρονόμησε όλα αυτά τα νησιά. Και είναι απόλυτα βέβαιο το τι ανήκει στη μία και στην άλλη πλευρά. Η Τουρκία προβάλλει ένα αφελές, θα έλεγα, νομικίστικο επιχείρημα, ότι περίπου είπε ένα αβέβαιο ναι το 1932, το Δεκέμβριο του 1932, διότι η συμφωνία του 1932, του Δεκεμβρίου,
δήθεν δεν πρωτοκολλήθηκε στην κοινωνία των εθνών. Κάτι το οποίο όμως δεν έπρεπε να γίνει, διότι η συμφωνία του Δεκεμβρίου ήταν απλώς προσάρτημα στη συμφωνία του Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση η μη πρωτοκόλληση δεν σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει το κράτος διεθνή δέσμευση. Άρα, ειδικά ως προς τα Δωδεκάνησα, πέραν από τον κανόνα των 3 μιλίων που ισχύει γενικώς, έχουμε και ακόμα ένα ισχυρότατο καθοριστικό επιχείρημα που ξεκαθαρίζει τα πάντα και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση νομική. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και σας που μιλάτε και σήμερα μαζί μας.